Βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη με το φόβο της απώλειας να είναι πιο έντονος από ποτέ. Είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται και τη ζωή τους να αλλάζει και μερικούς μήνες μετά, εκτός από την οικονομική ενίσχυση και τη στήριξη της πολιτείας, η πνευματική και ψυχολογική ενδυνάμωση φαίνεται επιβεβλημένη. Με στόχο να σταθούν δίπλα στους πιστούς, η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως ξεκίνησε σειρά σεμιναρίων προς τους ιερείς της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου, που με τη σειρά τους θα στηρίξουν τους πιστούς στη δύσκολη περίοδο που βιώνουν. Ο πνευματικός κόσμος των ουρανών με την προσπάθεια την πνευματική της γης συμπορευόμεθα και προσδοκούμε πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Αφού έχει περάσει ο πρώτος καιρός, είδαμε πλέον τις ανάγκες, στοχοποιήσαμε τις δυνατότητες και σε συνεργασία με τον Σεβασμιότατο, την Ιερά Μητρόπολη, τους πατέρες, ερχόμαστε πλέον στοχευμένα να δώσουμε αυτό το οποίο μπορούν οι πατέρες να δώσουν στην κοινωνία. Ο κάθε ιερέας παίζει τον ρόλο του, έχει μια διακονία και έναν ρόλο που βοηθάει την ενορία του και εν γέννη την Μητρόπολη. Αυτό είναι για μας πολύ σημαντικό. Ως συνέχεια της επίσκεψης στο Αρκαλοχώρι του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, λίγες ημέρες μετά το σεισμό, τα σεμινάρια που εντάσσονται στα προγράμματα διαβίου μάθησης του ανθρώπινου δυναμικού της Εκκλησίας θα λειτουργήσουν με τρόπο που να απαλύνει τον πόνο των πιστών σε μια κατεύθυνση πνευματικής και ψυχολογικής ανάτασης μέσα από την πίστη, την ελπίδα και τη γνώση για τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Σύγχρονα προβλήματα, απαντήσεις πνευματικές. Κρατώντας την παράδοση της Εκκλησίας. Ότι πίσω από τα σύγχρονα προβλήματα κρύβεται η πνευματική έκπτωση, ανέφερε ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου, ο οποίος ανέφερε ότι τάσεις και στάσεις με την εξουσία ως πρόσημο δημιουργούν καταστάσεις και τραγωδίες, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει βαθιά απώλεια πνευματικής καθαρότητας. Το πρόβλημα του Πούτιν και του Κυρίλου είναι βαθύτατα πνευματικό. Εάν έχουμε μία διακονία και την εκλαμβάνουμε τη διακονία μας ως εξουσία, τότε το πνευματικό πρόβλημα μεγενθύνεται, τότε η χάρη του Παρακλήτου και του Αναστάντος Κυρίου αποχωρεί από τις καρδιές μας, από το σπίτι μας, από την οικογένειά μας και η συνέπεια είναι αυτό το οποίο ζει σήμερα η Ουκρανία, με τις χιλιάδες των χιλιάδων τα θύματα.